Καλησπέρα. Χαίρετε, φίλε και φίλοι. Έπεσε το σκουλαρίνκι. Θα το ξαναβάλουμε. Δεν έχει πρόβλημα. Ένα σκουλαρίνκι που πέφτει ξαναμπαίνει. Ένα γάμο όμω που χαλάει ξαναφτιάχνεται. Ένα γυαλί που ραγίζει ξανακολλιέται. Μετά την απιστία, τι είναι το ερώτημα του πρώτου μισού το αποψινού vlog που θα γίνει και αυτό πολυ vlog δεν, δεν, δεν έχει άλλο τρόπο να τα βγάλουμε πέρα δεν τα κάνω πολυ vlogs για να καλύπτω πολλές από τις ερωτήσεις σας και το δεύτερο μισό είναι ένα θαύμα αναγέννησης πάω στο πρώτο ένα σχόλιο είναι αφορμή για το σημερινό vlog που έγινε κάτω από κάποιο βίντεο μετά από μια πιστεία του ενός εκ των δύο συζύγων η οποία έχει γίνει αντιληπτή και αφού περάσει το πρώτο πολύ σκληρό και δύσκολο διάστημα των εκρήξεων και αποκαλύψεων, το ζευγάρι έχει περάσει μετά από πολλούς μήνες στη φάση της επανένωσης, εφόσον ο γάμος πλέον έχει φτάσει στα 35 χρόνια κοινής ζωής. Τώρα το εφόσον ο γάμος πλέον έχει φτάσει στα 35 χρόνια της κοινής ζωής, δεν καταλαβαίνω αν το, γράφεις, αν το γράφει η φίλη θεωρώντας ότι... Ε, ο γάμος έχει φτάσει στα 35 χρόνια κοινή ζωή επειδή μπήκα στη φάση επανένωση ή μπήκα στη φάση επανένωση επειδή έχουν 35 χρόνια μαζί. Όμω χωρί ερωτική επαφή. Ο απατημένο δεν δείχνει κάποια ερωτική διάθεση παρόλα τα τρυφερά συναισθήματα που δείχνει κατά τα άλλα. Είναι φυσιολογικό αυτό, πόσο μπορεί να περιμένει το έτερον ήμιση. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η μπηκα στη φαση επανενωση επειδη εχουν 35 χρονια μαζι ομω χωρι ερωτικη επαφη ο απατημενο δεν δειχνει καποια ερωτικη διαθεση παρολα τα τρυφερα συναισθηματα που δειχνει κατα τα αλλα ειναι φυσιολογικο αυτο ποσο μπορει να περιμενει το ετερο ημιση θα ηταν παρα πολυ χρησιμη η, η συμβουλη σα. Και ρωτάω εγώ, ψυχοθεραπεία έκανε το ζευγάρι. Λέει, ναι, η άποψη του ψυχολόγου είναι υπομονή. Και λέω, άνδρας ή γυναίκα το απατημένο μέρος. Η ψυχοθεραπεία ζεύγου συνεχίζεται και μου απαντάει, άνδρας το απατημένο μέρος, ψυχοθεραπεία κάνει σύζυγος. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μια, με ένα ζευγάρι, παντρεμένο, φαντάζομαι γύρω στα 30 χρόνια, στα 33 χρόνια γάμου, που λέει μετά από μήνες έγινε η παρένωση, γύρω στα 30 χρόνια γάμου η σύζυγος αγαπάει αλλού, φτιάχνει μια εξουσυζυγική σχέση, τη μαθαίνει ο σύζυγο. Τώρα δεν μα μας ξεκαθαρίζει με ποιον τρόπο τη μαθαίνει, αν το, αν το, μετάνιωσε η γυναίκα του που τον απάντησε και πήγε και το είπε και ζήτησε συγγνώμη, ή αν το έμαθε αυτό από σπόντα, ή αν αυτή υποσυνείδητα ένιωθε ενοχές έτσι είχε απρόσεχτη συμπεριφορά με αποτέλεσμα α, αυτή έχοντα απρό... απρόσεκτη συμπεριφορά να αφήσει σημάδια από έναν δύο άνδραση. Τέλο πάντων, μαθαίνει ο άνδραση για την απιστία. Περνάνε, λέει, το πρωτοαρχικό στάδιο το οποίο είναι ε, το πρώτο πολύ σκληρό και δύσκολο διάστημα των εκρήξεων και αποκαλύψεων. Και λέει μετά που υποτίθεται τα έχουν ξαναβρει, ο άνδρα λέει φαίνεται φαίνεται να δείχνει τρυφερά συναισθήματα, αλλά προ αυτά δεν έχει ερωτική επαφή με τη γυναίκα του. Ρωτάω εγώ αν το ζευγάρι έχει κάνει ψυχοθεραπεία, μου λέει φίλη όχι, η γυναίκα μόνο κάνει ψυχοθεραπεία και η ψυχολόγος της συστήνει υπομονή. Λοιπόν, θα σας πω μια ιστορία. Τι, τι παράξενο πράγμα σε ένα vlog δικό μας, να σας, δικό λέω, θα σας πω μια ιστορία. Ήμουνα μια πολύ μικρή νεαρή ψυχολόγος, πάρα πολύ μικρή. Μπορεί να ήμουν και 25 ετών. Μπορεί να δούλευα δύο-τρία χρόνια τότε, δεν θυμάμαι ακριβώ την ημερομηνία, και έρχεται κοντά μου ένα ζευγάρι. Ήταν μαζί καμιά εικοσαριά χρόνια αυτό το ζευγάρι, ε, και η κοπέλα έκανε μια εξωσυζυγική σχέση. Για να είμαι ειλικρινή, δεν θα την ονόμαζα και σχέση, γιατί ήταν μια περίπτωση που είχε πάει να εργαστεί σε μια εργασία και ο προϊστάμενο τη ε, της έκανε. Κατά τη γνώμη μου, σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο τη εργασία. Εκείνο, αν το ρωτούσε κάποιο, θα έλεγε τα, τα είχαμε με αυτή την κοπέλα. Αλλά ήταν μια πολύ περίεργη συνθήκη, στην οποία μετά που ξεκινούσε αυτό να κάνει κάποιε ερωτικέ πράξει με τη γυναίκα, η γυναίκα δεν πάγωνε, δεν έλεγε τίποτα. Και μετά ε, συνέχιζαν τη δουλειά του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Το έμαθε ο άνδρας τη, το υποψιάστηκε και αυτή το παραδέχθηκε. Και ήρθαν σε μένα για ψυχοθεραπεία. Είχαν ήδη παιδιά. Αρκετά μεγάλα παιδιά. Πήγαινα στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Τα παιδιά του τότε δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και ε, κάναμε ψυχοθεραπεία ζεύγου και κάναμε και ατομική ψυχοθεραπεία με τον καθένα ξεχωριστά. Εγώ τότε είχα πάθει την πλάκα μου. Λέω, Πώ γίνεται ένα ζευγάρι μετά που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, Τι θα γίνει άραγε. Ήταν η πρώτη φορά που δούλευα με ένα ζευγάρι το οποίο επιβίωνα μία απιστία. Η πρώτη φάση η δικιά τους, δεν είχε μόνο αποκαλύψεις και καυγάδες. Η πρώτη φάση, η δικιά τους, είχε, δεν είχε μόνο εκρήξεις και αποκαλύψεις. Είχε έντονη σεξουαλικότητα. Έντονη. Δηλαδή αυτό το ζευγάρι, πριν να απαντήσει η γυναίκα μου, μπορεί να, έκαναν, να είχαν ερωτικές επαφές μια-δυο φορές τη βδομάδα. Μετά που αποκαλύφθηκε η, η κατάσταση αυτή και μετά από αυτή παρετήθηκε από τη δουλειά, εννοείται, ε, και τα ξαναβρήκαν, Κάθε βράδυ και, και κατά τη διάρκεια τη μέρα, ο σύζυγο και να έχει ερωτικέ επαφέ με τη σύζυγό του και η σύζυγο το ίδιο. Τότε είχα παραξενευτεί πάρα πολύ και είχα πάρει τηλέφωνο τη supervisor που είχα τότε, την καθηγήτρια που με, που με, που με έκανε επιτήρηση, και τη λέω Μα πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Και μου λέει: Κορίτσι μου, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό, γιατί ένα άνδρα, ο οποίο χάνει τη γυναίκα του από έναν άλλον άνδρα και θα τη θέλει πίσω. Διεκδικεί να κάνει πολλέ φορέ έρωτα μαζί τη, ούτω ώστε να νιώσει ότι την έχει πάρει εντελώ και ολοκληρωτικά πίσω. Γιατί με φαινόταν παράδοξο ω νεαρή κοπέλα που ήμουν και χωρί πείρα ψυχολόγο, ότι από τη μια τσακώνονται, από την άλλη τη φωνάζει, από την άλλη τη μεγαλάει άσχημα και από την άλλη θέλει να κάνουν έρωτα δύο και τρει και τέσσερι φορέ τη μέρα. Για να είμαι δίκαιη με την κοπέλα, στην προσωπική ψυχοθεραπεία που κάναμε. Ε, καταφέραμε να ανασύρουμε από τη μνήμη της. ένα περιστατικό το οποίο συνέβη και σε πολύ μικρή ηλικία, ήταν στο δημοτικό, όπου εκεί που μεγάλωνε ένα ηλικιωμένο άνδρας στην περιοχή της την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Δεν το πήγε να το πει στο σπίτι της, την έβγαλαν τρελή, Τη είπε η μάνα τη, η μάνα της είναι φαντασιώσει σου αυτέ και έχει φαντασιώσει και είναι τα βιβλία που διαβάζει και είναι αυτά που κάνει και ξέρω εγώ τι άλλο. Η κοπέλα το απόθησε στη μνήμη τη ότι τη είχε βάλει χέρι ο, ο πρέτατορ, το αρπακτικό παιδόφιλο. Δεν είχε κάνει ποτέ θεραπεία γι' αυτό και γι' αυτό όταν ήρθε σε μεγαλύτερη ηλικία κάποιο ο οποίο ήταν μεγαλύτερο από αυτήν και στην ηλικία αλλά και στην εξουσία γιατί ήταν ο προϊστάμενο τη και την έβαλε ένα από κάτω που λέμε στην Κυπριακή Διάλεκτο εκείνη την ώρα ξυπνούσε το τραύμα της κατά τη δική μου ερμηνεία και ανάλυση πάντοτε το τραύμα το πρώιμο της παιδικής ηλικία του βιασμού και ε, έκανε blackout δεν μπορούσε να αντιδράσει και η γυναίκα αυτή ε, ένιωσε τεράστια ανακούφιση όταν το έμαθε ο άνδρας της και σταμάτησε από τη δουλειά γιατί πλέον ε, είχε λήξει αυτό το πράγμα θέλω να σας πω για αυτό το ζευγάρι ότι πέρασαν αυτό το χρονικό διάστημα, το πρώτο, το πολύ δύσκολο που κράτησε καμιά 6-7 μήνε είχε κρατήσει αυτό το πράγμα. Και μετά σιγά σιγά ηρέμησαν, χαλάρωσαν, έκαναν όμω ψυχοθεραπεία ζευγαριού και οι δυο μαζί, Έκανε ο καθένα ξεχωριστά ψυχοθεραπεία. Θυμάμαι ότι ήμουν ιδιαίτερα αυστηρή με τον άνδρα. Ιδιαίτερα αυστηρή και με τη γυναίκα μου. Αλλά με τον άνδρα ήμουν ιδιαίτερα αυστηρή γιατί του έλεγα: Δεν θέλω να εκμεταλλευτεί το γεγονό ότι η κοπέλα ήρθε και σου είπε την αλήθεια και σου την ομολόγησε και να γίνεσαι κακοποιητικό απέναντί τη. Έστω και με λεκτική βία. Γιατί δεν θεωρώ ότι είναι. Ε, έχουμε δικαιολογίε για να λέμε ονόματα τη γυναίκα μας, να την εξυβρίζουμε, να την μειώνουμε και να θέλουμε να μένουμε και μαζί της και να θέλουμε να κάνουμε καιρότα μαζί της κλπ. κλπ. Προσπαθούσα να το εξηγήσω και το κατάλαβες στο τέλος ότι είναι πολύ σημαντικό να πάρει μέσα του την απόφαση ότι εφόσον εγώ έχω συγχωρήσει τη γυναίκα μου, πλέον δεν δικαιούμαι να την κακοποιώ λεκτικά, πόσο μάλλον σωματικά. Αυτό το ζευγάρι μετά από μερικά χρόνια τους είχα δει τυχαία, είχαν άλλο ένα παιδάκι στην οικογένειά τους και μου είπαν ότι ήταν πολύ καλά. Και μετά από πολύ καιρό έτυχε να έρθει η κόρη τους κοντά μου, που ήταν μεγάλη, είπαμε ότι είχαν ήδη παιδιά στην εφηβεία όταν, όταν είχε γίνει αυτό το περιστατικό, είχε έρθει η κόρη του κοντά μου για ένα δικό της θέμα, για το κάτι δικό της να συζητήσει και τη ρώτησα παίρνοντα το ιστορικό της, μου ανέφερε ότι οι γονείς της έχουν ένα πολύ καλό γάμο και ότι θα θέλει και αυτή όταν θα παντρευτεί να έχει ένα τέτοιο γάμο γιατί τους βλέπει ότι επικοινωνούν και ότι είναι μια κροθιά και μου λέει σε κάποια φάση είχαν κάποια προβλήματα, δεν ξέρω τι είχα μου λέει, αλλά τα κατάφεραν οι γονείς μου. Και α, οι γονεί τη είχαν πει ότι ερχόντουσαν κοντά μου. Δεν, δεν είχε ιδέα η κοπέλα ότι είχε συμβεί κάτι τέτοιο. διότι ο πατέρα δεν πήγε να εξευτελίσει τη μάνα στα παιδιά και να δημιουργήσει τραύματα στα παιδιά, μοιραζόμενο με το να μοιραστεί τον πόνο του με τα παιδιά του και να θέλει τα παιδιά του να τον παρηγορήσουν. Και αυτό το ζευγάρι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Στην πορεία, επειδή τώρα είμαι και. <laughs> Όσο χρόνο είναι ο Λάζαρο, είμαι τόσα χρόνια ψυχολόγο. Είμαι και 24 χρόνια ψυχολόγο. Έχω δει πολλά άλλα ζευγάρια τα οποία προσπαθούν να τα ξαναβρούν μετά από μια απιστία και η γνώμη μου είναι, η προσωπική μου γνώμη την οποία ρωτάει κοπέλα, αλλά θα την πάρεις αυτή την προσωπική γνώμη και θα τη συζητήσεις με την ψυχολόγο σου και θα είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να πάτε και μαζί και με τον άνδρα σου να συζητήσετε, ότι ένας άνδρας ο οποίος τιμωρεί τη σύντροφο του μετά την επανένωση, μετά την απιστία, με αποχή από την ερωτική επαφή, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην θέλει πλέον τη γυναίκα του. Γιατί όταν τη θες τη γυναίκα σου και την έχεις συγχωρέσει και την έχεις πάρει πίσω, τελικά το φυσιολογικό είναι να θέλεις να κοιμάσαι συνέχεια μαζί της και όχι να την αποφεύγεις. Και επειδή είμαι τόσα χρόνια ψυχολόγος, έχω μάθει πολλέ ιστορίες, γνωρίζω και αντίστοιχε ιστορίες ανδρών που έχουν απατήσει τη γυναίκα τους, οι οποίοι δέχθηκαν εντός αγωγικών τη συγχώρεση της γυναίκας τους, όταν το έμαθε η γυναίκα τους, ε, τους του συγχώρεσε και αυτή έλασε συγχωρό και έλα πίσω στην οικογένειά μα και οι οποίοι βίωσαν sexless marriages. Βίωσαν γάμου χωρί σεξ, γάμου νεκρού. Και στο τέλο τη ημέρα, και μια περίπτωση που έχω υπόψη μου πρόσφατη, που έφτασε στην, στην αντίληψή μου, ότι ένα ζευγάρι που πριν. Που είναι και αστείο, πριν 20 χρόνια είχε υπάρξει κάτι εκ μέρου του συζύγου, το έμαθε η και τον τιμωρούσε με πλήρη αποχή από την ερωτική ζωή και με παθητική επιθετικότητα κτλ. Στο τέλο το χωρίζει αυτή και μετά που έχει καταφέρει να, α, επι, ε, να οικονομικά από τον ίδιο. Δηλαδή ο ίδιος είχε ενοχικότητα, της έδινε χρήματα, της μεταβίβασε περιουσία, Τη αγόρασε αυτοκίνητα το ένα το άλλο για να την καλοπιάσει, για να την καλάρει, για να την κάνει και όταν μάζεψε αρκετά, και όταν τακτοποιήθηκε η κοπελιά, τον έστειλε και πήγε. Άρα, η γνώμη μου είναι ότι είναι ανησυχητικό φαινόμενο μετά που σε έχει συγχωρέσει για την απιστή ο άντρα σου να μην θέλει να έχει ερωτική επαφή μαζί σου και η λύση δεν είναι υπομονή, η λύση είναι να του δείξει αυτό το βίντεο και να του πεις ξεκάθαρα, εάν το πιστεύεις και αν συμφωνεί μαζί μου, ότι εγώ θέλω να έχουμε γάμο. Δεν θέλω να έχουμε κολαστήριο, γιατί είναι κολαστήριο να τιμωρεί το σύντροφο σου ή τη σύντροφο σου με σεξουαλική αποχή. Είναι πολύ άσχημη, πολύ άσχημη ε, τιμωρία. Αν δεν, τον, αν δεν μπορείς να κοιμηθεί με τον άλλον, αδεμπο, σημαίνει δεν μπορείς να τον συγχωρέσεις. Και αν δεν μπορείς να τον συγχωρέσεις, καλά κάνεις να το χωρίσεις. Όχι όμω να μείνει εκεί εφόσον είστε 35 χρόνια παντρεμένοι ή λόγω. ή για να είσαστε 35 χρόνια παντρεμένοι και να βασανίζεσαι. Κατά τη γνώμη μου, ω ψυχολόγο, δεν ξέρω μέσα σε ποιο πλαίσιο σου το έχει πει δική σου ψυχολόγο. Ακούμε την κουβέντα από σένα, δεν ακούμε τη δική τη πλευρά. Αλλά για μένα είναι επαναθυματοποίηση το να πει σε κάποιον: Κάνε υπομονή όταν ο άλλο σε τιμωρεί με τέτοιο τρόπο και παράλληλα δεν δέχεται να κάνει ψυχοθεραπεία για να επιλυθεί το πρόβλημα. Ε, σε θυματοποιεί μια φορά ο άνδρα σου με το να μην σου κάθεται, είναι επανεθυματοποίηση σου εσένα το να σου λέει κάνει υπομονή. Αν όντω η ψυχολόγο σου λέει κάνει υπομονή, γιατί θα σα το πω ξανά, πολλέ φορέ μου το είχε και εμένα όταν είχα το γραφείο και έβλεπα κόσμο, μου το είχε και εμένα να, να πει κάποιο που ερχόταν σε μένα, μου είπε η θέκλα αυτό, κάτι το οποίο εγώ σε καμία περίπτωση δεν το είχα πει. Και τώρα πάμε στο επόμενο μισό. Στο επόμενο μισό του, του vlog, του αυτού, που είναι ένα θαύμα αναγέννησης. Μία γυναίκα η οποία ήταν παντρεμένη με έναν άνδρα, ο οποίος την απατούσε σύστολα και η οποία το έμαθε εκ των υστέρων ότι την απατούσε μετά που πέθανε ο άνδρας της. Ναι, γιατί έχουμε, έχουμε και τέτοιους και τέτοιου καλού φίλου και καλού συγγενεί, οι οποίοι όταν είμαστε παντρεμένοι, ξέρουν ότι, ξέρουν ότι ε, ο άντρα μα απατάει, δεν μα λένε τίποτα. Και άμα πεθάνει ο άντρα, βρίσκουν το να μα. Πού ξέρει, πήγε και με την τάδε και με την τάδε και με την τάδε, Γιατί? Για να μειώσουν την πικραμένη χή να την πικράνει ακόμα περισσότερο και να την κάνουν να νιώσει πόσο άσχημα έχει ξεχάσει τον εαυτό τη και έχει πετάξει τη ζωή τη στην ουσία. Αυτή η φίλη μου έχει ξαναγράψει την ιστορία της και την ξέρω. Και μου γράφει πρόσφατα, θέλω να πω κάτι ευχάριστο, αφού θέλετε ευχάριστες, ε, ευχάριστες ιστορίες. Ζω ένα θαύμα, έτσι το λέω εγώ. Τονίωσα από καιρό πριν, αλλά τώρα το κάνω πράξη. Σαν να έχω δεύτερη ζωή, σαν να ξαναγεννήθηκα. Αλλάζω τα πάντα, στο σπίτι και γενικά. Μόνο που όπως είναι φυσικό, κάποιες φορές δυσκολεύομαι να το διαχειριστώ. Κάνε αν θες ένα βίντεο για μια τέτοια περίπτωση. Θα με βοηθήσει η αποψή σου. Κάνε ένα βίντεο για την αίσθηση της ελευθερίας. Και ότι ξαναγεννιέσαι και δεν μπορείς να το πιστέψεις πάντα. Σαν να μην το κάνεις εσύ, αλλά κάποιο άλλο. Αυτό όλο συνέβη και μετά τη μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου και τον κίνδυνο στην υγεία μου. Τώρα ζω κάνοντας πράγματα που με ξεπερνάνε ευχάριστα. Μπράβο αγάπη μου. Δεν το πιστεύω ώρες ώρες. Πέταξα τα παλιά μου έπιπλα και παρήγγειλα καινούρια. Μπράβο, πολύ καλά έκανε εφόσον μπορούσε να τα. Since You could afford it, εφόσον μπορούσε να πληρώσει τα καινούρια έπιπλα. Καλά έκανε και πέταξε τα παλιά και παρήγγειλε καινούρια. Αν δεν είχε την οικονομική άνεση να αλλάξει τα έπιπλα, θα μπορούσε να βρει τρόπο να τροποποιήσει τα έπιπλα, να ρίξει κάποια ριχτάρια, κάτι που να μην φαίνεται ότι είναι τα ίδια. Το σπίτι είναι γεμάτο από το συνεργείο που φα, βάφει και φτιάχνει διάφορα. Μπράβο, αυτό πριν ούτε που το φανταζόμουν. Ήμουν πάντα πολύ καλή στη δουλειά μου στην καριέρα μου, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνω, ο σύζυγος ήταν σκιά βαριά πάνω μου, λόγω των συνθηκών που γνωρίζεις. Και όχι μόνο. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε πλήρης έλλειψη επικοινωνίας και ερωτική αποχή. Πλήρης. Δεν αναγνώριζε τίποτα. Το λάθος είναι δικό μου, το ξέρω, το ήξερα. Κρεμόταν πάνω μου και εγώ τον άφηνα γιατί ένιωθα ότι είχα ευθύνη απέναντί του επειδή ήταν άρρωστο. Δεν τον φρόντιζε κανένα δικό του. Τώρα καταλαβαίνω αυτή την αίσθηση τη ελευθερία, αλλά θέλω κάποιο μηχανισμό που να βοηθήσει περισσότερο. Ο άντρα τη αυτή, εκτό του ότι την απατούσε κλπ. κλπ. ήταν και άρρωστο κιόλα. Και είναι και πάρα πολύ αστείο. Όταν πέθανε, ήρθαν οι δικοί του συγγενεί να τη πούν ότι την απατούσε. Αυτή που δεν τον φρόντιζαν κιόλα. Ε... Αν θε, κάνε αυτό το βίντεο για το ότι ξαναγεννήθηκα και ότι κάνω και σκέφτομαι πράγματα που έκανα στα 30, με τώρα είμαι γύρω στα 60. Ε, αν βρει καιρό, κάνε ένα βίντεο με τι απόψει σου, πολλά φιλιά. Βρήκα καιρό και κάνω ένα βίντεο και το... νομίζω ότι διαβάζοντα και μόνο. Διαβάζοντα και μόνο αυτά που μας έγραψες, ε, είναι εξαιρετικά α, ε, χαρούμενα, εξαιρετικά, ενθαρρυντικά όλα αυτά που μας γράφεις και δείχνουν ακριβώς ότι μετά από μια πιστεία που εσύ την έμαθες με τα θάνατον του σύζυγου σου ενώ ζούσες όλα αυτά τα χρόνια μέσα σε μια ψυχική και συναισθηματική και πνευματική σκλαβιά, μέσα σε μια ερωτική έρημο με έναν άνδρα ο δεν ήταν ερωτικά δοσμένος σε σένα τώρα που τελείωσε και τελείωσε με φυσικό τρόπο δηλαδή τελείωσε με το θάνατο του σύζυγου σου αυτή η συνθήκη, μετά που πένθησες τα χρόνια που έχασες, τώρα ξαναγεννιέσαι ουσιαστικά και πιστεύω ότι μπορούμε να ξαναγεννηθούμε σε όλες τις ηλικίε. Ξαναγεννιέσαι ουσιαστικά και βάζεις τα λιθαράκια και βάζεις τις μεγάλες τις πέτρες, τις μεγάλες τις κοτρώνες και βάζεις τα, τους τεράστιους τους βράχους για να χτίσεις την καινούρια σου ζωή. Καλορίζικο το καινούριο σου σπίτι φίλη. Να χαίρεσαι να το χαρεί. Χαιρόμαστε όλοι εδώ μαζί σου. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κάνουμε υπομονή στην οποιαδήποτε κακοποιητική κατάσταση. Δεν συμβουλεύουμε τα θύματα κακοποίηση να, δέχουν, να κάνουν υπομονή για την κακοποίηση που υφίστανται. Ακόμη και αν έχει απατήσει ένα άνθρωπο όπω την κοπέλα του πρώτου βλόγου που απάντησε και προφανώ νιώθει ενοχέ και γι' αυτό αν έχετε πράγματα τώρα, και να έχει απαντήσει κάποιο, δεν το αξίζει κακοποίηση μετά. Αν δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε το τέρι μα για κάτι κακό που έχει κάνει, για κάτι λανθασμένο που έχει κάνει και έχει ζητήσει συγγνώμη και κάνει προσπάθεια να βελτιωθεί, αν δεν μπορούμε να το συγχωρήσουμε, το αγαπητικό πράγμα να κάνουμε είναι να χωρίσουμε. Όχι να παραμείνουμε εκεί και να τιμιώνουμε τη γυναίκα μα που μα έχει απαντήσει, τον άνθρωπο μα έχει απαντήσει ω άνθρωπο, ω ερωτικό και να τον βασανίζουμε με διαβολική κακία. Με σατανική κακία. Είναι σατανική κακία αυτό το πράγμα. Τεράστια κακία. Γιατί εκτό του ότι βασανίζει τον άλλο, στερεί και από τον εαυτό σου τη δυνατότητα για μια υγιή ζωή. Και θα κλείσω με αυτό. Ήμουνα 26 χρόνια όταν πήρα τελικά την απόφαση να χωρίσω από τον πρώτο μου σύζυγο, τον πατέρα των παιδιών μου. Και τώρα που μαθαίνω ότι η εφηβεία α, τελειώνει στα 26 χρόνια στα κορίτσια και ολοκληρώνεται η πλήρης ανάπτυξη των εγκεφαλικών λοβών και μπαίνουν και τα τελευταία κομμάτια στη θέση του στον πρόστιμο με το οποίο λογοδοτώνω. Τώρα συνειδητοποιώ γιατί στα 26 μου έκανα αυτό το. Πήρα αυτή την απόφαση και έκανα αυτή την επανάσταση. Και θυμάμαι ότι ε, στην αρχή αυτό δεν μπορούσε να το δεχθεί. Και μου έλεγε: Μα δεν παντρεύονται οι άνθρωποι για να χωρίζουν. Μα του έλεγα Αφού είμαστε δυστυχισμένοι, ρε αφού δεν είμαστε χαρούμενοι, αφού τσακωνόμαστε, αφού είμαστε συνέχεια με στα μούτρα, με στην παθητική επιθετικότητα, δεν είναι, δεν είναι ζωή αυτή να κάνουμε. Και μου είπε, μα δεν είναι όλοι που είναι έτσι, αφού παντρευτήκαμε, πρέπει να σηκώσουμε το σταυρό μα και να προχωρήσουμε. Και του λέω, κοίταξε, θα χωρίσουμε, επειδή εγώ το αποφασίζω και δεν μπορώ, θέλω να ζήσω. Όχι να ζήσω τη ζωή μου, να ζήσω, γιατί ένιωθα θα πέθαινα μέσα σε ένα γάμο που δεν ήταν υγιή. Και σου το υπόσχομαι, του λέω, ότι θα έρθει κάποια στιγμή που εσύ που τώρα θεωρείς ότι σου κάνω κακό με το να αποφασίσω να χωρίσουμε, που θα με ευγνωμονεί και θα μου πει μπράβο, ρε Θεκλά, καλά έκανε και χωρίσαμε και περνώ καλύτερα από σένα. Και όντω δεν άργησε και πολύ καιρό. Μετά από 2-3 χρόνια μου είπε: Θυμάσαι τι μου είχε πει τότε. Σε ευχαριστώ που με χώρισε και καλά έκανε και περνώ πολύ καλύτερα. Και όντω περνούσε και περνάει πολύ καλύτερα. Γιατί όταν ένα γάμο δεν είναι καλό για τον ένα, δεν είναι καλό ούτε για τον άλλον. Έστω και αν δεν αντιλαμβάνεσαι. Αντιλαμβάνεται. Και ναι, μπορούμε να ξαναγεννηθούμε και στα 45, και στα 50, και στα 60, και στα 70. Οπότε θέλουμε! Καλό βράδυ.